Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε κάποια εργαλεία screen recording ή καταγραφή οθόνης στα ελληνικά με τα οποία μπορούμε να καταγράψουμε την οθόνη του υπολογιστή ή μέρος της οθόνης και να δημιουργήσουμε ένα βίντεο μαζί με τη φωνή από το μικρόφωνο. Ξεκινάμε με το Vimeo Record, ένα νέο εργαλείο, δωρεάν εργαλείο από το Vimeo, μια πλατφόρμα για Video. είναι ένα καλό εργαλείο, σχετικά καινούριο, γι' αυτό έχει ακόμα μερικά έτσι, bugs που λέμε στη γλώσσα των προγραμματιστών, αλλά πιστεύω να βελτιωθεί στο σύντομο, στο άμεσο μέλλον. Το εγκαθιστάμε στο Chrome, είναι πρόσθετο του Chrome. Το έχω ήδη λοιπόν εγκαταστήσει και απαιτεί εγγραφή στο Vimeo. Το έχω λοιπόν εγκαταστήσει στα πρόσθετα και το έχω καρφιτζώσει ώστε να φαίνεται εδώ. Για να δούμε πώς λειτουργεί. Πλεονέκτημά του είναι ότι είναι πολύ απλό στη χρήση. Για να ξεκινήσω μια καταγραφή λοιπόν, πατάω το κουμπάκι αυτό και επιλέγω αν θέλω την οθόνη μου ή μόνο την κάμερα ή την οθόνη μαζί με την κάμερα. Εγώ θα επιλέξω λοιπόν οθόνη. Α, και πριν κοιτάω το μικρόφωνο λοιπόν, αν θα έχω καταγραφή μικροφώνου και ποιο μικρόφωνο θα επιλέξω από το σύστημά μου. Ξεκινάω λοιπόν οθόνη και διαλέγω αν θέλω να είναι όλη η οθόνη, όλη η φανεργασία. ένα παράθυρο εφαρμογής ανοιχτό, δηλαδή όλο το χρώμα που έχω ανοιχτό ή μόνο μία καρτέλα του χρώμα. Για να δούμε λοιπόν όλη η οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση αυτό εδώ που φαίνεται κάτω μπορώ να το κάνω απόκρυψη για να μην, αν θέλω να φαίνεται στην καταγραφή. Ξεκινάω λοιπόν μια καταγραφή, για παράδειγμα, αναζήτηση μαθημάτων στο e-class. Το κουμπάκι εδώ βλέπετε μπορείτε να, κάν, να κάνετε παύση της καταγραφής για λίγο και να συνεχίσετε ξανά και να το σταματήσετε από εδώ ή και από εδώ Stop Recording. Την πρώτη φορά θα σας ζητήσει να κάνετε εγγραφή στο βήμιο ή σύνδεση αν έχετε ήδη εγγραφή. Εγώ θα κάνω σύνδεση λοιπόν με το λογαριασμό μου Google καλύτερα. Και αφού λοιπόν ε, συνδεθώ, αρχίζει και δημιουργεί το βίντεο, το ανεβάζει βασικά αναγκαστικά στην πλατφόρμα Vimeo. Μπορώ όμως εγώ να το κατεβάσω στον υπολογιστή με download στις λήψεις και εδώ να πω κάτι... Εδώ λοιπόν είναι το βίντεο που μόλις κατέβασα. Το κατεβάζει σε μορφή web μια νέα μορφή που όμως δεν την υποστηρίζει ο Media Player των Windows. Ας το ανοίξω λοιπόν με την εφαρμογή που έχει, έχουν τα Windows, ταινία και τηλεόραση, δεν θα μου δείξει εικόνα. <στονίκομαι> Να το κλείσω. Ο κλασικός Media Player α, το παίζει κανονικά. Τέλος πάντων, Καλό είναι να βάλετε μια εφαρμογή που να υποστηρίζει όλα τα κόντεξ. Εγώ έχω βάλει το Media Player Classic. Έγινε λοιπόν το στιγμιότυπο οθόνη. Έχει ανέβει και στην πλατφόρμα βίντεο και έχει δημιουργήσει ένα σύνδεσμο με το οποίο μπορώ να μοιράσω το βίντεο αλλά ιδιωτικά δεν μπορεί να το δει κάποιος μόνο όποιος έχει το σύνδεσμο. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ είναι το βίντεο και έτσι μπορώ να το μοιράσω εύκολα και σε άλλους. Και αφού έχουμε κάνει λοιπόν εγγραφή στο βίντεο μπορούμε να διαχειριστούμε από εδώ τα βίντεο που έχουμε ήδη ανεβάσει στο φάκελο recordings. Μπορούμε λοιπόν να διαγράψουμε ένα βίντεο αν θέλουμε. Και αν θέλω μπορώ να το κάνω και δημόσιο ένα βίντεο να το βλέπει εμάς, OnlyMe δηλαδή. Από εδώ πάμε θέλει. Ή μόνο για μας Only me δηλαδή. Από εδώ πάμε στο βίντεο και έτσι λοιπόν γίνεται εύκολα η καταγραφή μπορώ να κατεβάσω το βίντεο στον υπολογιστή μου, να πάρω το σύνδεσμο.